Αποκάλυψη βόμβα από το Γιάννη Στεφανάκη με διαστάσει του Ροπέδου Λασιθίου στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο με το Λευτέρη Συμβουλάκη. Ζευγάρι αρχαιολόγων από τη Βρετανία και την Πολωνία επιχείρησαν να εντοπίσουν αρχαία στην περιοχή, στη θέση καρφή, όπου έχει κίνηνα σκαφή και έχει αναδειχθεί μεγάλο μηνοϊκό οικισμό. Παράλληλα, χειραγωγώντα μικρού μαθητέ σε σχολείο του Ροπεδίου, του ζήτησαν χάρτε με σημεία που οι παππούδε του γνωρίζουν ότι υπάρχουν αρχαία. Μάλιστα επικαλέσκαν ότι δίθεν τους έστειλε η Βρετανική σχόλη για να κάνουν σεμιναρία στα σε παιδιά αναφορικά με τις ανασκαφές που είχαν κάνει κατά το παρελθόν. Ζήτησαν λοιπόν από τα παιδιά κατά την παρουσίαση τι διδακτικές ώρες να τους παρουσιάσουν, να, του τους τυπώσουν χάρτες, του ναι. τους έδειξαν τη διαδικασία πώς θα τυπώσουν χάρτες του Ευρωπαιδίου Λαστείου και τους είπαν θα βρείτε τους παππούδες σας, τους παππούδες, και θα τους πείτε να σας σημειώσουν τους χάρτες που υπάρχουν κρυμμένα αρχαία και θα υπογράψουν να μα το φέρετε. Επικοινώσαμε του διευθυντέ με τη διεύθυνση δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού, με τον ίδιο τον προϊστάμενο. Ελέγχθησαν οι άδειε που είχαν οι Βρετανοί. Οι άδειε ήταν άδειε μόνο. ήταν πλαστέ άδειε. Οι άδειε οι ήταν για να κάνουν ε, εκπαίδευση, ενημέρωση μάλλον, ενημέρωση στου εκπαιδευτικού εκτό ωραρίου εργασία. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Οι αρχαιολόγοι που επικαλέστηκαν τη Βρετανική σχολή χωρί να έχουν τέτοια άδεια εκδιώχθηκαν. Ωστόσο, άνοιξε η εισαγγελική έρευνα. Μουσική Ταυτόχρονα, ταυτοποιήθηκε ο Πολωνό αρχαιολόγο και διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται στο στόχαστρο του Υπουργείου Πολιτισμού εδώ και 15 χρόνια υπό τον φόβο εξαγωγή αρχαιοτήτων στο εξωτερικό. Μα έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα και τονίζω ότι είχαν έρθει και το 2021. Και... Προσπάθησαν να σκάψουν στην περιοχή στο Καρφί, ναι. στο Καρφί όπου έχει αποκαλυφθεί και έχει ανασκαφθεί μεγάλο οικισμό εκεί, μηνοϊκό, ε, πολύ σημαντικό, και ήθελαν ήθε να σκάψουν χωρί άδειε. Το 2021 πάλι από τη Βρετανική σχολή, χωρί να έχουν άδεια, επικαλούμενη μια άδεια από τη Βρετανική σχολή δικιά του, εσωτερική. Πώ του σταματήσατε τους... τότε, τους Τότε. Είδα, τους εντωπήσατε... Επικοινωνήσαμε που... με την, μα το κατήγγειλε η προϊσταμένη τη Εφορία Αρχαιοτήτων, επικοινωνήσαμε με τον αστυνομικό διευθύνη και του σταμάτησε η αστυνομία. Είναι. Η υπόθεση βρίσκεται στον Εισαγγελέα Λασιθίου, που έχει διατάξει και εξελίσσεται έρευνα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ έχει ενημερωθεί και ο καθηγητή Αρχαιολογία και Διευθυντή του Μουσείου τη Ακρόπολη, Νίκο Σταμπολίδη, που τοποθετεί στη γενικότερη πολιτική τη Βρετανία τα κλεμμένα αρχαία από την Ελλάδα. Είναι φοβερά πράγματα αυτό. Είναι φοβερά πράγματα γιατί δεν μπορούμε να συνεχίζουμε απεικιοκρατία. Υπάρχει οργανωμένο ελληνικό κράτο και πρέπει να σέβονται του νόμου. Το γεγονό δηλαδή... χαρακτηρίζεται από την Υπουργό και από την Διευθύντρια την κυρία Κουντούριος, ω πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Άνθρωποι που σηκώνουν αρχαία. Βέβαια. Και εμπορεύονται. Έχει ενοχλήσει έχει 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 την επιστημονική κοινότητα. Στο πλαίσιο τη εκπομπή ήρθαν στο φω για πρώτη φορά φωτογραφίε ντοκουμέντο του 1989 όταν οι Βρετανοί ανατύναξαν με δυναμίτη την είσοδο του σπηλαίου του Δία. Και βλέπουμε που τοποθετούν οι αρχαιολόγοι δυναμίτη. Ηταν η τεχνική που χρησιμοποίησαν οι Βρετανοί αρχαιολόγοι, η Βρετανική σχολή τοποθέτησε δυναμίτη για να ανοίξει, ανατείναξε την είσοδο του δικτύου Άντρου για να ανοίξει το σπήλαιο και να πάρει τα πολύτιμα ευρήματα. Οι οποίου πέλεκη που ταυτίζονται άμεσα με την λατρεία του ύψιστου των Θεών της μυθολογίας του Δία πήραν χρυσά, πήραν κτερίσματα, διάφορα αγαλματίδια, πύλυνα αγγεία, σπαθιά. Αυτά λοιπόν εκτίθεται στο Μουσείο της Οξφόρτη στο Ασμόλιαν και στο Βρετανικό Μουσείο. Mm -hmm. Α, το μεγάλο ερώτημα βέβαια που βάζουμε τώρα εμείς είναι όχι πώς πήγαν εκεί αλλά πραγματικά πώς τα πήραν από την Κρήτη και τα πήγαν εκεί.